Ποστάρει ο Πέκοβιτς απέναντι στον Λορέν Γουτς. Νάτος εδώ ο σέρβος σέντερ. Το μπάσκετ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάθε παίκτη δηλαδή να μπορεί να συμμετέχει σε μία και παραπάνω θέσεις. Ακόμα ένα εύκολο. Κάτι πολύ σημαντικό. Κάθε παίκτη δηλαδή να μπορεί να συμμετέχει σε μία και παραπάνω θέσεις. Ακόμα ένα εύκολο pick and roll ανάμεσα στο δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Η πάσα στον Πέκοβιτς. Η προσποίηση, η τάπα από τον Γουτσμις δεν έχει φανεί καθόλου σήμερα. Νίκολας στον Πέκοβιτς. Καλό το double team όμως ο Πέκοβιτς. Μετακόμισε στη Βαρκελόνη και στην Μπαρτσελόνα. Νίκολας. Ομυρικές μάχες μέσα στη ρακέτα με Πέκοβιτς και Σαντιάγκο. Στον Πέκοβιτς. Το γνωστό σκηνικό με αντίπαλο τον Σαντιάγκο. Πάντοτε Πέκοβιτς. Θα γυρίσει. Τον Αντώνη Φώτση. Είδαμε ο Δημήτρης Διαμαντής, παρά το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου 10 πόντους του Ηλιάσοβα, έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Τώρα έδωσε μια έξοχη πάσα προς τον Πέκο. Δύσκολη ενέργεια, όμορφη πάσα όμως στον Πέκοβιτς και 37 η Τούδης δίνει οδηγίες στον Νίκολας, ο οποίος παιδιάς. Από την άλλη πλευρά η Μπαρτσελόνα έχει 10 στα 19 και μοιραία βρίσκεται μπροστά. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να το λοιπόν η μεγαλύτερη διαφορά, 17 πόντοι για την Μπαρτσελόνα. Μόλις μια φορά έχει προηγηθεί με ένα. Ο οποίος δίνει πλεονέκτημα στον Φώτση. Χαμένο lay-up, όμως εκεί είναι παρόν. Φώτσης υπό την πίεση του Σαμνίκ. Διαμαντίδης χαμηλά στον Πέκοβιτς. Περνάει πολύ ωραία στον Φώτση, καθώς είδε τον Χατζιβρέτας άργησε για το σουτ. Ελεύθερος ο Περπέρογλου, άστοχος και πάλι. Δεν στάρει καλά σήμερα ο Στράτος Περπέρογλου. Καλάθη και φάουλ από τον Πέκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να είναι άσφαιρος. Πέκοβιτς το θηρίο απογειώνει. Θα διαφωτίσουν οι φάσεις, συγγνώμη. Εμάς να διαφωτίσουν. Στον Νίκολας παίρνει το διάδρομο αυτός. Ωραία πάσα στον Πέκοβιτς. Η προσποίηση. Greikijos čempionas. Nu, dabar įspūdingas Nikola Pekovičiaus startas pirmosiamis minutėmis. Tarp kitko, būtent kalbant apie Nikola Pekovičių, Eurolygos puslapis yra atlikęs labai. Kečmanui. Kečmanas Panulis. Panulis iš toli. Ir jam pasižymėti nepavyksta, tačiau kamuolį ima su Henry Domerkantu. O dabar. Nikola Pekovičius dar kartelį įrodinėja, kad jam neveltui yra mokami pinigai. 24-19, Šaras su kamuoliu, perdavimas Pekovičiui po krepšiu. Zikevičius. O perdavimas Pekovičiui arčiau krepšio, Pekovičius prieš Eze. Ir Pekovičius gražiai įveikia Benjamino Eze dabar gynį. Iki antrojo kėlinio pabaigos. Pacis, perdavimas vėl Pekovičiui. Dar du Pekovičiui. Ir ψηλός της, Σπανούλης για τρεις. Ο Τσαρτσαρής πρόχνει την μπάλα στον Πέκοβιτς. Φώτσης στο Γιασικεβίτσιους, που δοκιμάζει κάτι 3,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Νίκολας στον Πέκοβιτς. Πολύ όμορφη πάσα τη στιγμή που ερχόταν η βοήθεια από τον διεύθυνση. Έξω στον Τσάκοτα, από εκεί στον Πέκοβιτς. Πέκοβιτς ο οποίος έξω στο Διαμαντίδη. Πολύ όμορφη πάσα χαμηλά στον Γκέτσμαν. Δεύτερη προσπάθεια από τον Γκέτσμαν που προτιμάει να πασάρει στον Πέκοβιτς. Το καλάθι του Πέκοβιτς δίνει αέρα 8 πόντου. Αν ρίχνει ότι έχει σκουμπιέτε. Το παρ. Στην Ελλάδα τη Φεδεράτσια Ιστορία, Βαρζίμπο, σε κουκκόνο 3 μέτρα. Αρχίνκε, Λεμιάο, Πρέσβη, Σεβλού. Σε πινέλα, δεν σημαίνει ότι έχει σκουμπιέτε. Taškų pranašumas, tačiau dabar jau niekas nepasaugojo Nikolos Pekovičiaus. Pyksta Lorenas Vūcas ant savo komandos draugų. Iš tikrųjų daug. Daug dirba Lorenas Vūcas. Nikolas Pekovičius ir Rulker komanda ir čia Dušanas Šakotas nepataiko iš trijų taškų zonos, tačiau Nikola Pekovičius atkovojo kamuolį. Po dviejų kelių ten 37-28 Fenerbahčė naudai, na štai taip. Jasikevičius, čia grįginėjo grandis lengvojo ar sunkio krašto pozicijose, kaip situacija to reikalauja, žaidžia Dušanas Šakota ir taip pat aikštelėje Nikola Pekovičius, kurį. Ir sustai. Panulis į baudos aikštelę nugarą nuo krepšio nusisukusiam Nikola Pekovičiu, dabar jis staigiai apsisnešti.
skirtumų Barcelonai reikštų, jog praktiškai nebeturi Panathinaikos jokių šansų būti pirmas, net ir tuo atveju, jeigu Panathinaikos, Barcelonas ir Montepaschi komandos. Κι άλλη μία. Καλά και φάουλ από τον Πέκοβιτς. Ένα λεπτό συμμετοχής μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Δεν είχε. Δεν το πάρουμε και πολύ στα σοβαρά. Με στη ρακέτα της πρώτων. Διαμαντίδης. Άλλη μια ασίστα από τον Έλλη. Ναι. Και το λέω αυτό επειδή Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά μας μια πολωνική ομάδα. Ένας. Πέρασε τον Τέπιτς, προσπίεση, φοβήθηκε και λογικά το Βράνιες. Η μπάλα στον Μπέκοβιτς που δοκιμάζει τις δυνάμεις του με επιτυχία του. Το βάλε μέσα. Διαφορά 7 πόντων από την υποδειγματική ευστοχία της Παρτίζαν. Το σουτάρι λες και είναι μόνη της στο γήπεδο. Διαμαντίδης, follow από τον Μπέκοβιτς. Διαμαντίδης στον Νίκολας. Και από εκεί στον Μπέκοβιτς φάουλ, που παίρνει το φάουλ από Διαμαντίδης. Στον Μπέκοβιτς που πήρε το δεύτερο φάουλ του Βράνιε. Κος μαζεύει το rebound αλλά τρακάρει πάνω στο Βράνιε ο Μπατίστ. Τουλάχιστον του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Πάλι ο Μπέκοβιτς. Γκολ φάουλ. Τρίτο φάουλ του Βράνιε. Νομίζω ότι... Έχει το θηρίο, το θηρίο έχει τη δύναμη να τους λιώσει εκεί μέσα από τους. Κατά από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την κάνει τη δουλειά. Έχει βάλει 10 πόντους με 4-4 βολές και 3-4 δίποτα, έτσι. Καταρχήν με το που ρούλαδε πάνω στο Βράνιες, ο Βράνιες βρέθηκε ένα μέτρο πίσω. Αλλά δεν πρέπει κανείς να πιστέψει ότι η δουλειά του είναι εύκολη. Ο Μπράντοβιτς έκανε δύο αλλαγές που κατά τη γνώμη μου απέναντι στη ζώνη ήταν απαραίτητες. Έβγαλε τον Μπατίστ και έβαλε το Φότσι να βοηθήσει πάνω στο σούτ. Βελίτσκοβιτς έχει 11 πόντους με 4-5 σούτ. Περπέρογλου. Στον Πέκοβιτς, προσποίηση, άφησε τους άλλους. Σταματιέται εκεί μέσα από το τώρα έχει βρει. Φότσις, πολύ από μακριά για τρεις. Πολύ μακριά. Πέκοβιτς, επιθετικό rebound. Block foul από τον Βράνιε στο τέταρτο. Τέταρτο, δύο βολές για τον Πέκοβιτς. Ο Βράνιες φωνάζει ότι δεν έκανε φάουλ. Υπολογία νομίζω θα είναι αυτό. Μπορεί να αλλάξει. Κανένα όμως αμυντικό. Παραδόξως. Διαμαντίδης στον Μπέκοβιτς. Ο Βράνιες έχει 4 φάουλ και κάνει και στον Μπέκοβιτς. Το σούτ για 3. Μπέκοβιτς κερδίζει το rebound από τον Λάσμο. Το θηρίο έχει κάνει τη δουλειά. Πολύ όμορφη πάσα του Διαμαντίδη στον Μπέκοβιτς και από εκεί στον Μπατίστη για το κάρφωμα. Από... μην ξεχνάμε στο μήχρονο να χάνουμε 5. Μπατίστ. Τρίποντο, Μπατίστ. Για 3. Και άλλο rebound ο Πέκοβιτς. Τον αποθεώνει ο κόσμος και δικαιολογημένα. 6 επιθετικά, 7 επιθετικά rebound. 26 πόντοι, 14-15 βολές. Ισοπεδωτικός. Διαμαντίδης. Τον Πέκοβιτς ο Παναθηναϊκός που θα προσπαθήσει να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και εδώ ο Πέκοβιτς. Παίρνει το σκρίν από τον Μπέκοβιτς. Ωραία πάσα στον Μπέκοβιτς. Και έτσι ο Καμπέθας το σκρίν από τον Μπέκοβιτς. Διαμαντίδης για τον Μπέκοβιτς. Καλάθι και φάουλ ο Παναθηναϊκός. Έξω στον Διαμαντίδη. Περνάει τον Χιμέν και αυτός και τελειώνει τη φάση ο Μπέκοβιτς. Για τον Σπανούλη. Θα μιλά στον Μπέκοβιτς. Θα τελειώσει τη φάση, αν πάρει την μπάλα εκεί ο Μαυροβούνιος είναι ασυγκράτητος. Το δείχνω να πονάει όμως. Πάντα Σπανούλης. Προσπαθεί να διεισδύσει, τελικά πασάρει στον Μπέκοβιτς που τελειώνει τη φάση. Έκτια. Και βέβαια έχει Αμερικανούς γκάρ και τον Μπετσίνοβιτς που είναι πολύ επιθετικός παίκτης. Και βέβαια αυτή ο ρυθμός που δίνουν συνήθως είναι αυτός που εξυπηρετεί. Σε 9-8 μετά τις βολές του Χάτσον. Περπέρογλου. Πάνω του Ντελαφουέντε. Μπέκοβιτς. Θα γυρίσει με αντίπαλο τον Χάτσον, το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι πολύ δύσκολο το match-up και απ' την άλλη αν ο Χάτσον χρησιμοποιήσει νωρίς τα φάουλ. Ο Αργύρης Πεδουλάκης στο Περιστέρι. Πέκοβιτς δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Χάτσον, θα κερδίσει ο... Πονετενάικος, Σεμετούιρα.
Viena iš dviejų komandų Eurolygos top. Περπέροβλου. Αυτός διστάζει, καλά κάνει. Δεν πρέπει να βιαστεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα Γιασκεβίτσιους για τον Πέκοβιτς. Θα γυρίσει, μετράει το καλάθι. Ο Γκαμπίνι έξω. Το σκρίνο Πέκοβιτς. Το σούτ από τον Σλοβένο. Rebound από τον Πέκοβιτς. Του αφή ευκαιρία. Ο Σπανούλης επαναφέρει στον Μπατίστ. Πέκοβιτς. Θα αποτύχει εξ επαφής, αλλά με δεύτερη προσπάθεια. Χαμηλά στον Διαμαντίδη. Το εξυμπλάτη το Τζένιξ. Πασάρει έξω αυγά στον Μπέκοβιτς που θα καρφώσει την μπάλα στον καλά. Διαμαντίδης για τον Σπανούλη. Πάει από την εσωτερική. Πέκοβιτς θα τελειώσει τη φάση. Μπατίστ ελίσσεται. Με follow on. Ζεγμίγκο επίζοδο γνήμποια που βοβού ήταν κλετούβες. Ιεσικιάβιτσος. Πέρδευμας Νικόλα Πέκοβιτς. Διαμαντίδης στο γήπεδο που έγραψε ιστορία το 2005 στο Ευρωμπάσκετ με το φοβερό τρίποντο για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Διαμαντίδης στον Πέκοβιτς μπροστά στον Βράνιες, θα τον νικήσει 24-20. Ψάχνει τον Πέκοβιτς, είναι πολύ καλή άμυνα από τον Ρακόσεβιτς. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης τώρα η μπάλα στον Πέκοβιτς. Αντικανονική η τάση. Πέκοβιτς θα προσπαθήσει και πάλι να αποστάρει τον Σκοτσέζο σέντερ, τον Ρόμπερτ Άρτσιμπαλτ. Αυτή τη φορά θα τον νικήσει 3-2. Ο Πέκοβιτς ο αρκετά έμπειρος, έχει αρκετά χρόνια πλέον στην Ιταλία και στην Ισπανία και είναι έτοιμος να παίξει αυτό το επίπεδο. Απλά εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο Ρενέστης έχει διαλέξει μια σκληρή ομάδα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή τους καλύτερους αμυντικούς του. Όντως με τον Ομπράντοβιτς να έχει μεγάλο πλεονέκτημα με 23 νίκες. Πάρει τον αριστερό διάδρομο, το σπλίτ στον Τσατσαρί. Καλή πάσα προς τον Πέκοβιτς και 23-16. Καλάθι και φάουλ από τον Κάρλος Χιμένεθ πάνω στον Πέκοβιτς, ο οποίος όπως είπαμε είναι εξαιρετικός στο top 16. Είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τα περισσότερα φάουλ και βεβαίως έχει και φοβερό ποσοστό στις βολές. Πριν από αυτό το παιχνίδι είχε 31 στις 32, σήμερα έχει 1 στις 2. Άρα συνολικά 32 στις 34 στο top 16. Τώρα 33-30 από το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό. Επέστρεψε φοβερή πάσα του Γιασκεβίτσιου στον Πέκοβιτς και 29-19. Ανεβαίνει και πάλι η διαφορά του Παναθηναϊκού στους 10 πόντους. Γκομή πάλι τον Κορταμπερία. Γιασκεβίτσιου στον Πέκοβιτς. Θα καταφέρει να νικήσει στα ίσια τον εντό, να κερδίσει και το φάουλ. 43-35 από τον Πέκοβιτς, ο οποίος θα φτάσει τους 11 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης και νομίζω ότι όταν παίρνει την μπάλα με την πλάτη στο καλάθι δεν υπάρχει καλύτερος ψηλός στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλο το θέμα είναι πώς θα καταφέρει να μην πάρει την μπάλα σε αυτές τις θέσεις. Αν την πάρει την μπάλα εκεί είναι πολύ δύσκολο. Όχι μόνο για τον εντό, για οποιοδήποτε. Και είδαμε και τον φοβερό μορφασμό επιδοκιμασίας που έκανε προηγουμένως ο Μπράντοβιτς. 43-35. 3-5 βολές από τον Πέκοβιτς, τώρα 4-6. Σπανούλης. Πολύ ωραία συνεργασία. Το σημαντικό δεν είναι ποιος μπήκε. Το σημαντικό είναι ότι η Σιένα παίζει με ένα αυτός ο άγραφος Λεκτάλερ και 4 κοντήματα. Στο 4 ουσιαστικά παίζει ο Σάτο. Ναι, γιατί βγήκε ο Σνόρου. Το νωρίτερα. Τώρα 16-10 από τις βολές του Ντόμερκαν. Αλλά εκεί τώρα να γίνει πάρτι. Κοντά, όσα προβλήματα και αν έχει, με όποια σχήματα και αν παίζει, είναι πάντα την άμυνα του Παναθηναϊκού να αλλάξει προς ανατολισμούς. Τώρα ο Παναθηναϊκός ποστάρισε τον Περπέροβλου. Το καλάθι το βάλε. Γιασκεβίτσιος πάλι. Και πάλι άστοχος. Αλλά ο Πέκοβιτς για δίνει τη λύση. Φορά καλά. Πέκοβιτς. Εδώ τι έγινε ξαφνικά. Ακούστηκε μια κρου. Πέκοβιτς ξανά. 4 συνεχόμενα καλάθια από τους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Μένει λιγότερο από 5 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός θα βρει. Γιασκεβίτσιος. Η πάσα στον Πέκοβιτς, αυτό ήταν. Τη πάσα του είναι καλός. Η πάσα του Γιασκεβίτσιου δίνει στον Πέκοβιτς έτοιμο καλάθι. Και φάουλ το οποίο είναι το πέμπτο του Στόνρου. Εδώ. Γιπτές, Γιασκεβίτσιου στον Πέκοβιτς. Δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στο Λεχτάλο, θα τον νικήσει εύκολα ο Διαμαντίδης. Πολύ καλή βοήθεια από τον Πέκοβιτς, παγίδε μου. Γιασκεβίτσιους τώρα η μπάλα στον Πέκοβιτς και το καλάθι της Τάιρο Σάτο και ο Στόνρου. Περπέρογλου πάρει την baseline. Καλή πάσα στον Πέκοβιτς και θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο σουτ με δεύτερη προσπάθεια όμως. Δεν βεβαιασμένος χθες. Πέκοβιτς μετά την έξοχη. Πάλι ο Περπέρογλου.
Πέρασε ο Πέκοβιτς, αυτός δεν κάνει λάθος. 30-23. Yeah. Επίθεση. Φώτσης περιμένει τον Πέκοβιτς, τον σημαδεύει. Ο Πέκοβιτς θα βάλει το καλάθι. Δεν πάει, μπάλα πρέπει να πάει. Το ίδιο ακριβώς σημάδι, το ίδιο ακριβώς σύνθημα. Φάουλ. Ο Ντόμερκας την έδωσε ο Σπανούλης τρομερά. Τη σωστή στιγμή στο θηρίο. Πέκοβιτς, τον Λαβρίνοβιτς στην πλάτη. Και πάσα έξω. Τρίτη τώρα. Ο Λιθουανός ψάχνει. Πώς την πέρασε στον Πέκοβιτς. Ох, какая передача от Есикевичуса и Пекович не за... Δούλευε άριστα αυτή τη φορά. Βρήκανε τη λύση αυτή τη φορά. Πέκοβιτς. Και η τρίτη περίοδο που αμήνεται η Σιένα στα πικερό του. Και εδώ καλάθι από τον Φώτση. Και εδώ πάλι κάτω από το καλάθι ο Πέκοβιτς. Και σίγουρο καλάθι από τον Πέκοβιτς. Πολύ πιεστικά. Πολύ καλή άμυνα της Σιένα. Φάουλ, καλάθι. Γκολ, φάουλ, γκολ, φάουλ. Καλάθι και φάουλ είναι ό,τι χρειάζεται τέτοια ώρα. Βεβαίως ο Σπανούλης παίρνει... После тайм-аута, отдышавшись, забивает бонусный штраф. Καστικός στις επιθέσεις του δεν έχει καλές επιλογές. Πέκοβιτς με αντίπαλο τον Βούισιτς. Θα τον νικήσει εύκολα, 0-6 καλά. Με τον Πέκοβιτς τώρα που έχει τη βολή. Η πρώτη επίθεση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό ήταν με τον Περπέρογλου. Φώτσης. Και πάλι μπάλα στο low post, τον Πέκοβιτς. Και πάλι θα νικήσει τον Βούισιτς με μία... Υπάρχει κατάσταση ευνηδιασμού ή ενός δευτερεύοντα. Βλέπουμε ότι επιμένουν να πασάρουν την μπάλα στον Πέκοβιτς. Μέσα στη ρακέτα ο Βούισιτς. 9-14. Και τώρα 9-15 με 3-3 βολές από ένα τρίποντο του Έρτζεκ. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει και πάλι στους 3. Για Σικεβίτσιους διστάζει μπροστά στον Γκρίρι. Πάσα στον Πέκοβιτς. Και 24-26-29. Για Σικεβίτσιους θα πάρει το σκρίν από τον Πέκοβιτς. Θα παίξουν έξω χα το pick and roll και ο Πέκοβιτς θα σημειώσει ακόμα ένα καλάθι. 26-31 με 11 πόντους από τον Πέκοβιτς. Άλλους... Είτε ένα το παιχνίδι 2-2 πάλι μεταξύ κοντού και ψηλού. Και βλέπουμε τώρα τον Βούισιτς να έχει πάρει. Να έχει πάρει τον Φώτση και τον Μπουρούση να πάντοτε μπροστά ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο του αγώνα. Πέκοβιτς θα νικήσει και πάλι τον Μπουρούση. Πρώτη φορά στο παρκέ ο Κώστας Τσαρτσαρής. Ο Κώστας πρέπει να βρει ένα αντίδοτο, πρέπει να κάνει κάτι. Γιατί ο Πέκοβιτς... Με αντίπαλο τον Τσίλντρες ο Διαμαντίδης. Πάσα τώρα στον Πέκοβιτς. Θα νικήσει εύκολα τον Βούισιτς. Μπροστά και πάλι ο... Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει το παιχνίδι των ψηλών, δηλαδή του Βούισιτς και του Μπουρούση. Θα μπορέσει... Στο Σπανούλι, πάνω του ο Γκρίρ και ο Παπαλουκά στο Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός θα πασάρει στον Πέκοβιτς, έξοχη ενέργεια, 84-82, 58. Με ψηλό με το τριάρι, με τον Γκριάπα. Αλλαγές στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και Σπανούλης δεν θα καταφέρει να νικήσει αυτή τη φορά την άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ, όμως η ζώνη δίνει την δυνατότητα για επιθετικό rebound στον Πέκοβιτς. Ακριβώς, γιατί γίνονται μεταστροφές. Στη σωστή στιγμή που έγινε φάουλ εκεί, το άφησαν οι διαιτητές. Νίκολας στον Πέκοβιτς, έξοχη πάσα και το κάρφωμα. Όχι φάουλ από τον Κριάπα. Holden, με το Holden με Κριάπα, ώστε να γίνει αλλαγή μεταξύ Σπανούλη και Κριάπα όσο αφορά στο inside παιχνίδι. Και ο Holden που θα γίνει βέβαια είναι πιο γρήγορο από τον Περπερόγλου. Τώρα βέβαια με την αλλαγή. Θέση του στον Έλληνα γκάρντ. Ακριβώς, αυτό είναι σημαντικό. Είναι από έξω δεν φαίνονται σημαντικές. Πράγματι μετράνε και ειδικά σε παιχνίδια σε μεγάλους τελικούς.